Θα πάμε και στον Δήμο Κοζάνης τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε θέματα που αφορούν και τα έργα του Δήμου αλλά και τον προϋπολογισμό. Έχουμε στο δελτίο ειδήσεων του West τον επικεφαλής της Ελλάσσονας Αντιπολίτευσης του Συνδυασμού Μετάβαση για το Δήμο Κοζάνης, τον κύριο Κυριάκο Μιχαηλίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη. Καλησπέρα σας. Να δούμε λίγο, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο και στην τελευταία συνεδρίαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία και ο οικονομικός προϋπολογισμός αλλά και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Ένα σχόλιο θα ήθελα, κατά πόσον είστε ευχαριστημένος και με τον προϋπολογισμό της Δημοτικής Αρχής αλλά και με την παρουσίαση του τεχνικού προγράμματος. Κοιτάξτε, το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία δίνουν το δικαίωμα του Δήμου να λειτουργήσει όλη τη χρονιά, την επόμενη χρονιά. Συνεπώς, όσοι ασχολήθηκαν με την αυτοδιοίκηση γνωρίζουν πολύ καλά ότι ζητήματα τα οποία έχουν στο νου τους οι αυτοδιοικήσεις ή στα προγράμματά τους μεταφέρονται στις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες με τη δουλειά τους, με τη σειρά τους φέρνουν το τεχνικό πρόγραμμα, το αποτυπώνουν ξεκάθαρα. Μια πολύ καλή δουλειά που έγινε από το Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών και τα παιδιά της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως επίσης και από την Οικονομική Υπηρεσία, και οφείλουμε να τους δώσουμε τα συγχαρητήριά μας. Υπάρχουν, θα δούμε να εντάσσονται έργα και στις τοπικές κοινότητες, γιατί βάσει του τεχνικού προγράμματος, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του δελτίου και ο συνάδελφος Θεόφιλος Παπαδόπουλος, ότι βλέπουμε πολλά έργα μόνο στο Δήμο, στην πόλη της Κοζάνης και όχι στις τοπικές κοινότητες. Ωραία. Πράγματι, η ανησυχία των δημοτών σε ό,τι έχει σχέση δεν είναι η Κοζάνη μόνο η πόλη, είναι και τα χωριά. Ναι. Άρα λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν ένα τεράστιο αγώνα για να βελτιώσουν την κατάσταση στα χωριά τους, πρέπει να το δούμε. Εγώ είχα πει στο τεχνικό πρόγραμμα και στην τοποθέτησή μου ότι πολλές μικρές παρεμβάσεις δημιουργούνται ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Μπορεί να έχουμε ένα, δύο, τρία μεγάλα εμβληματικά έργα, αλλά οι μικρές παρεμβάσεις είναι αυτές που προσδιορίζουν, αν θέλετε, δίνουν τη δυνατότητα στον πολίτη να αισθάνεται την δημοτική αρχή πιο κοντά. Και βέβαια δημιουργούν ένα καλύτερο περιβάλλον για τους πολίτες και τους δημότες. Υπάρχει φόβος ότι αυτό που είπατε πριν, εμβληματικά έργα του Δήμου να χαθούν, κύριε Μιχαηλίδη, μέχρι στιγμής? Ποια είναι η άποψή σας? Γιατί είδαμε σε ένα δημοσίευμα σήμερα που διάβασα και στο Kozan.gr, σε κάποιες εχμές ο κύριος Σημανδράκος στην διαχειριστική αρχή της περιφέρειας για το έργο της Λαχτίδας, αλλά και για το θέμα με την πλατεία Λασάνη και την Ολύμπου. Φοβάστε ότι οι σημαντικά έργα αυτής της δημοτικής αρχής, την οποία υποστηρίζετε κι εσείς με την παράταξή σας, να τα δούμε να χάνονται στην πορεία? Ή μπορεί να σωθούνε έστω με παρεμβάσεις? Νομίζω ότι τα όποια προβλήματα που δημιουργούνται, όποια δημοτική αρχή να είναι, η σημερινή ή οποιαδήποτε να είναι, νομίζω ότι κάνει το δικό της αγώνα να μπορεί να την φέρει σε πέρας. Θεωρώ ότι πράγματι η συνεργασία, τα προβλήματα που δημιουργούνται με τη διαχειριστική δεν είναι σημερινά. Είναι προβλήματα τα οποία συναντάμε μπροστά μας. Γνωρίζω και έχω ενημερωθεί για το θέμα της Λιακτίδας, πώς απεντάχθηκε το έργο. Οι μελέτες σκοπιμότητας που κατά τις προηγούμενες διαδικασίες της κουβέντας των εμπλεκόμενων φορέων δεν ήταν απαραίτητη, σήμερα κρίθηκε απαραίτητη. Αυτά είναι τα πρακτικά τα οποία υπάρχουν στην άκρη, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να μην χάνουν τα έργα, όπως είπατε, και να προχωράνε. Νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια και σε αυτή την προσπάθεια εμείς βάζουμε τον εαυτό μας, προσπαθώντας να βάλουμε ένα λιθαράκι για να πάμε όσο το δυνατόν πιο μπροστά το Δήμο. Δεν φοβάστε ότι το επόμενο διάστημα, δηλαδή αυτά τα έργα που αναπτύχθηκαν και από τον Δήμαρχο, ότι σίγουρα μπορεί να μην χαθούν και η Λασάνη και η Ολύμπου, θεωρείτε ότι θα πάνε καλά? Δηλαδή θα γίνουν οι ενέργειες στο επόμενο διάστημα και θα πάνε καλά? Αυτό μου λέτε. Παρά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, νομίζω ότι θα ξεπεραστούν και νομίζω ότι τα έργα θα πάρουν το δρόμο της υλοποίησής τους. Μάλιστα. Οι στόχοι και οι δράσεις τώρα ποιοι είναι για το επόμενο διάστημα, κύριε Μιχαηλίδη? Πού στοχεύετε και τι θέλετε να προχωρήσει το επόμενο διάστημα? Είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο με την πανδημία του κορονοϊού και με την απολιγνητοποίηση. Καθημερινά τίθενται πολλά ζητήματα. Ποιοι είναι οι στόχοι και ποιες είναι οι δράσεις σας? Και που στηρίζετε εσείς και πιέζετε να προχωρήσουν αυτά ως συνεργαζόμενη παράταξη με την Δημοτική Αρχή? Κύριε Πακρατσά, συνεργαζόμαστε και νομίζω ότι ολωνών η προσπάθεια είναι, θεωρώ ότι συνεργάζεται ή όχι, θεωρώ ότι όλοι συνεργαζόμαστε για να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, για ένα αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να πετύχουμε προς όφελος των δημοτών. Αυτή είναι η διαδικασία όλων των παρατάξεων και νομίζω ότι εμείς που
συνθέτουμε, αν θέλετε, να λέμε ότι ο Δήμος συνεργάζεται. Ναι, όλοι συνεργαζόμαστε όμως. Mm-hmm. Στην ουσία, όλοι συνεργαζόμαστε. Δηλαδή, έχετε στο τεχνικό πρόγραμμα, ποιοι δεν το ψηφίζανε? Όλες, σχεδόν όλες οι παρατάξεις το ψηφίσαν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε ούτως ώστε να προχωρήσουμε να πάει ο Δήμος μπροστά. Ωραία. Επειδή είμαστε στην περίοδο της πανδημίας και υπάρχουν τεράστια προβλήματα, τι αποφάσεις έχετε πάρει να στηριχθούν όλοι αυτοί οι κλάδοι οι οποίοι βιώνουν τεράστια οικονομικά θέματα? Και ο κλάδος της εστίασης και τα εμπορικά καταστήματα όσον αφορά τη μείωση των τελών. Μας είπε ο κύριος Φλόρος τις προηγούμενες μέρες ότι θα παραμείνουν σταθερά τα τέλη. Θα πιέσετε, θα γίνουν κάποιες άλλες ενέργειες και τέλη να μειωθούν αν γίνει στην πορεία και όλοι αυτοί που έχουν πληρώσει το μάρμαρο αυτής της πανδημίας να μην πληρώσουν το επόμενο διάστημα? Ναι, αυτό είναι σωστό και νομίζω ότι όλοι μας το λαμβάνουμε υπόψη μας και ο Δήμαρχος αλλά και όλες οι παρατάξεις. Αυτό όμως που πρέπει να δοθεί δυνατότητα από την κεντρική εξουσία για να μπορείς να πάρεις όποιες αποφάσεις είναι προς όφελος των δημοτών και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν πληγεί. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε ότι με την πανδημία έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα, αλλά με όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει να φανούμε αντάξει και να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια τα οποία δημιουργούν αρνητική προοπτική και αρνητική εικόνα. Ό,τι όμως απορρέει από την δυνατότητα που έχει ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή, νομίζω ότι έχουμε όλη τη διάθεση για να μπορούμε να απαλλάξουμε τους συνδημότες μας οι οποίοι έχουν πληγεί και έχουν δίκαια αιτήματα. Μάλιστα. Τώρα για να κλείσουμε, να έρθω στην πανδημία. Σας ανησυχεί η εικόνα που έχουμε όσον αφορά τα κρούσματα μετά από σχεδόν 2 μήνες, κλείνουμε 2 μήνες, lockdown στην ΠΕ Κοζάνης. Την εικόνα που έχετε, αν σας ανησυχεί και αν βλέπετε τελικά να εφαρμόζουν τα μέτρα οι πολίτες ή να έχουν χαλαρώσει, κύριε Μιχαηλίδη? Το καταλαβαίνετε και εσείς, και ο πλέον ειδικός δεν είμαι εγώ να απαντήσω, αλλά ναι. Όχι, σαν Δημοτική Αρχή, το λέω σαν Δήμος που παρακολουθείτε όλη την εξέλιξη και βλέπετε όλη αυτή την κατάσταση. Θεωρώ ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, ναι, πρέπει να τα ακολουθήσουμε πιστά για να μπορέσουμε να πούμε ότι θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Αλλά πιστέψτε με, και νομίζω ότι το λέτε πολλές φορές, σας παρακολουθώ, ότι δεν έχει σημασία το να σε επιβάλλουν τα μέτρα. Σημασία έχει ότι πρέπει να έχεις συνείδηση για να υλοποιήσεις, για να τηρήσεις τα μέτρα τα υγειονομικά, ούτως ώστε να μην έχουμε περαιτέρω εξέλιξη της πανδημίας. Μάλιστα. Βλέπετε τα εφαρμόζουν οι πολίτες στην Κοζάνη? Βλέπετε ότι τα εφαρμόζουν οι πολίτες στην Κοζάνη ή σας ανησυχεί αυτή η αύξηση των κρουσμάτων? Γιατί υπάρχει μια αύξηση. Δεν έχουν μειωθεί πολύ τα κρούσματα. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχει προσπάθεια εφαρμογής των μέτρων. Οι πολίτες προσπαθούν, αλλά είναι ένας πόλεμος και είναι απρόβλεπτος ο πόλεμος. Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και παρέμβαση, κύριε Μιχαηλίδη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.